Καλημέρα από τη Βαρκελόνη. Βρισκόμαστε στο περίπτερο της ZTE. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Σωτήρη Σκανδάμη, Διευθυντή Πωλήσεων Terminal στη ZTE, και τον κύριο Χάι, που είναι Account Manager της ZTE στην Ελλάδα. So, good morning. Good morning. Καλημέρα. Καλημέρα. What are we seeing here in the booth of ZTE this year? This is amazing because you can see a lot of people, and so we present a lot of products, and so we have many innovation products in our booth. So amazing actually, we can say. Κύριε Ξαδάμη, πείτε μας για δική σας άποψη για το φετινό MWC, ποια είναι η παρουσία της ZTE ακριβώς εδώ, τι ανταπόκριση υπάρχει από τον κόσμο. Νομίζω ότι δείχνουμε μερικά πάρα πολύ ωραία προϊόντα, κάποια καινούργια προϊόντα τα οποία έχουμε βγάλει. Έχουμε φέρει την elite των κινητών μας τηλεφώνων, που είναι να λανσάρουμε τους επόμενους μήνες, όπως είναι τα μοντέλα τη σειρά Axon, με τα μοντέλα από 5 μέχρι 6 ίντσες. Επίσης έχουμε τη σειρά των Nubia, που είναι πάρα πολύ σημαντική για εμάς. Έχουμε ακόμα προτζέκτορες οι οποίες έχουν λειτουργικό Android, κάτι το οποίο είναι μοναδικό στην παγκόσμια αγορά. Γενικά πιστεύω ότι έχουμε δείξει και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε μοντέλα τα οποία έχουν πολύ καλά χαρακτηριστικά και όπως πάντα είναι σε αρκετά προσιτές τιμές, πιστεύω, και για τα ελληνικά δεδομένα. Αυτά τα προϊόντα που παρουσιάζετε εδώ, πότε θα τα δούμε στην Ελλάδα? Και μάλλον ποια από αυτά θα δούμε και πότε? Νομίζω ότι θα τα δούμε, πιστεύω, σχεδόν όλα τα προϊόντα μέσα στους επόμενους 2-3-4 μήνες. Με το που θα ξεκινήσουμε να έχουμε παραγωγή για όλες τις χώρες, πιστεύω ότι η Ελλάδα θα είναι από τις πρώτες χώρες, γιατί συνήθως είναι η Ελλάδα από τις πρώτες χώρες που βγάζει τα καινούργια προϊόντα, και πιστεύω ότι θα είμαστε και πάλι από τους πρώτους. Βρισκόμαστε στο booth της ZTE και έχουμε κοντά μας τον κύριο Δημοσθένη Ζωγράφο, ο οποίος είναι τεχνικός διευθυντής στα τηλεπικοινωνικά και FE δίκτυα, και θα μας κάνει μια παρουσίαση σχετικά με την εφαρμογή Internet of Things και Smart City στην πόλη Wuxi της Κίνας. Τι ακριβώς δείχνουμε εδώ? Μάλιστα. Καταρχάς, η ZTE είναι μια εταιρεία η οποία έχει δραστηριοποιηθεί πάρα πολύ με τις έξυπνες πόλεις τα τελευταία 3 χρόνια, παρά το γεγονός ότι είναι μια νέα τεχνολογία. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, κοιτάζοντας το μέλλον, έχουμε πραγματικά επενδύσει πολλά χρήματα, χρόνο, αλλά και έμψυχο δυναμικό για να προχωρήσουμε στη νέα δεκαετία, η οποία, από ό,τι δείχνει, από ό,τι προκύπτει, οι νέες πόλεις θα πρέπει να συγκροτηθούν μέσα σε κάποια πλαίσια τα οποία θα είναι πολύ διαφορετικά από αυτά τα οποία έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια που ζούμε στις μεγάλες πόλεις. Εδώ έχουμε ένα πραγματικό σενάριο. Πρόκειται για μια πόλη, όπως είπατε, κινέζικη πόλη ονόματι Wuxi. Είναι μια πόλη η οποία έχει 6,5 εκατομμύρια κόσμο και καλύπτει μια περιοχή της τάξης των 20.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Οπότε αντιλαμβάνεστε τα όρια και τα μεγέθη της Κίνας σε σχέση με αυτά τα οποία αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα. Αυτό είναι μια πλατφόρμα ελέγχου, μέσω της οποίας μπορούμε να ελέγξουμε οποιαδήποτε πληροφορία προέρχεται από το εξωτερικό περιβάλλον και την οποία μπορούμε να την προσαρμόσουμε σε διάφορες εφαρμογές, και αυτές οι εφαρμογές να παράγουν δεδομένα τα οποία μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε βελτιστοποίηση όλων αυτών των δεδομένων τα οποία αποτελούν την καθημερινότητά μας. Συγκεκριμένα, έχουμε διάφορες εφαρμογές, όπως για παράδειγμα την εφαρμογή των ελέγχου των ρήπων στη συγκεκριμένη πόλη. Μπορούμε να δούμε εδώ μία μορφολογία της πόλης και διάφορα hot spots, τα οποία τυχάνει να είναι οι διάφορες βιομηχανικές ζώνες της περιοχής. Έχοντας μία αλληλεπίδραση άμεση, μπορούμε να δούμε ποιο είναι το αποτύπωμα της μόλυνσης κάθε μίας από αυτές τις βιομηχανικές περιοχές, και γίνεται η αντίστοιχη μέτρηση των ρήπων. Σαφώς η πληροφορία αυτή προέρχεται από αντίστοιχους μετρητές, οι οποίοι βρίσκονται διασπαρμένοι στις διάφορες περιοχές. Λίγο έως πολύ αυτές οι εφαρμογές λειτουργούν με την ίδια λογική. Κάποιος αισθητήρας, το δίκτυο μέσω των οποίων μεταφέρονται τα δεδομένα, η πλατφόρμα ελέγχου στην οποία βλέπουμε η διεισόμαση
τα συγκεκριμένα δεδομένα και βέβαια σε ό,τι αφορά τον ίδιο τον πολίτη μπορεί να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένες εφαρμογές και πρόσβαση σε συγκεκριμένα πληροφοριακά δεδομένα τα οποία είναι πολύ εύχριστα για την καθημερινότητά του. Τέτοιου είδους εφαρμογές Internet of Things στην δική μας χώρα και σε τόσο ευρία κλίμακα όπως γίνονται εκεί, πότε πιστεύετε ότι θα μπορούμε να δούμε? Το βασικό θέμα σε αυτή την περίπτωση είναι να μπορέσουν οι παροχείς τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών να εμπλακούν σε αυτό το παιχνίδι. Σαφώς οι συγκεκριμένες λύσεις απευθύνονται σε εταιρείες, οργανισμούς και ιδιαίτερα κυβερνητικούς, αλλά η δυσκολία που υπάρχει σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση αλλά και τα χρήματα από τους ίδιους τους οργανισμούς καθιστά την παρουσία εταιριών παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών είναι απαραίτητη για να μπορέσουν να προωθηθούν στην καθημερινότητά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.